Κοιτάξτε, δεν είναι καλή η κατάσταση στο Δήμο μας. Δεν είναι καλή διότι είχαμε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα το τελευταίο 1,5 μήνα θα έλεγα, ίσως και λιγότερο, που ξεκινήσαμε από τα χιόνια που ήταν αρκετά, συνέχισαν με βροχές, παρατεταμένες βροχές, ειδικά το Γενάρη, είχαμε κάποιες ελάχιστες μέρες καλοκαιρίας και ξανά πάλι τα ίδια. Πλέον έχει αποδειχθεί περίτρανα και αυτό το δείχνει μας, το δείχνει η ίδια η φύση, ότι έχει υπερκαλυφθεί και δεν μπορεί να αντέξει πλέον τις βροχοπτώσεις που πραγματικά έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα σε πάρα πολλούς συμπολίτες μας. Εδώ βέβαια να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν τα φαινόμενα είναι ακραία και η όγκη του νερού είναι πάρα πολύ ψηλή, θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα. Από τα στοιχεία τα οποία λάβαμε από το μετεωρολογικό σταθμό που υπάρχει εδώ στη βιομηχανική περιοχή και αφορά από 1η Γενάρη μέχρι σήμερα, θέλω να σας πω ότι το συνολικό ύψος της βροχής σε αυτές τις 35-37 μέρες πόσο είμαστε είναι 370 χιλιοστά αθρηστικά. Όταν σε 12 μήνες η μέση βροχόπτωση στο Δήμο μας και στην περιοχή μας είναι περίπου 700 ετησίως. Ετησίως είναι περίπου στα 700 χιλιοστά και εμείς ήδη στις πρώτες 35 με 37 μέρες είμαστε στα 370 χιλιοστά. Αντιλαμβάνεστε το μέγεθος και τον όγκο του νερού που έπεσε ή που πέφτει καθημερινά, πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν αυτά τα φαινόμενα. Έτσι λοιπόν, ακόμα και οι υποδομές καλύτερες να είχαν δημιουργηθεί, είχαν γίνει κάποιες προβλέψεις, δυστυχώς δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να αποκριθούν οι υποδομές αυτές σε αυτά τα φαινόμενα, τα ακραία φαινόμενα. Βέβαια κάποιες περιοχές θα τις χαρακτήριζα άτυχες, διότι λόγω υψομέτρου οδηγούνται τα νερά προς αυτές τις περιοχές. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι το Ζεβολακιό, που έχει μια καταβόθρα, όπου την ευρύτερη περιοχή του κορυφαίου όλα τα νερά πηγαίνουν σχεδόν προς τα εκεί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο τελευταίος αποδείχτης είναι το χωριό Ζεβολακιό και δίπλα ακριβώς είναι η καταβόθρα. Άρα εκεί δεν έχει σχεδιαστεί, δεν έχει μελετηθεί ένα μεγάλο σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα στο μαντινιακό μας πεδίο, για να μπορούν να οδηγούνται είτε προς καταβόθρες ή κάπου αλλού ενδεχομένως, και να μην δημιουργούν αυτά τα ακραία φαινόμενα, γιατί είναι ακραία τα φαινόμενα το μέσα σε 2 χρόνια, σε 1 χρόνο, να πλημμυρίζει το χωριό και να φτάνει 1 μέτρο το νερό μέσα. Και βέβαια εδώ ευθύνη έχουν και κατασκευαστικές ατέλειες και προβλήματα προγενέστερων ετών, όπου έχουν εκτρέψει ρέματα σε κατευθύνσεις τέτοιες, γιατί κλείσανε τα χαντάκια, τα κάνανε δρόμους, κάναμε αυτοψίες τελευταίες μέρες, προχθές κάναμε συντονιστικό όργανο και προειδοποίησαμε τον κόσμο, αλλά δεν μπορείς να προβλέψεις το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κατάσταση όταν έχουμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Έτσι λοιπόν, δεν είναι μόνο στην περιοχή του Ζεβολακιού που πραγματικά ήταν έντονο το πρόβλημα, και στο Στένο υπήρξε και σε άλλα χωριά υπήρξε, και στην Κανδύλα υπήρξε, και στην Αιγαία υπήρξε, και στην Άκρα υπήρξε, και στην Γαρέα υπήρξε, και στην Επισκοπή υπήρξε. Θέλω να πω ότι αυτού του είδους οι βροχοπτώσεις δημιουργούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ακραίες καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν. Και εδώ βέβαια θα ήθελα να πω κάτι. Υπάρχει το μερίδιο της ευθύνης που μπορεί ο καθένας μας να έχει, μικρό ή μεγάλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως και οι συμπολίτες μας έχουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης, διότι τα τελευταία χρόνια κανένα σχεδόν χαντάκι δεν έχει διανυχτεί από ιδιώτες. Ενώ τα παλιά χρόνια οι πιο μεγάλοι σε ηλικία θυμούνται πάρα πολύ καλά ότι μία από τις εργασίες που ήρθαν εμφορτισμένοι να κάνουν ετησίως ήταν να ανοίγουν τα χαντάκια στα χωράφια τους. Αυτό δεν είναι ότι δεν έχουν ανοίξει. Έχουν και κλείσει, έχουν οργωθεί δηλαδή μέχρι και τα οδοστρώματα του δρόμου και έχουν κλειστεί, με αποτέλεσμα να μην έχει το νερό που να οδηγηθεί και να πηγαίνει ατάκτως δεξιά και αριστερά και να δημιουργούνται όλα αυτά τα φαινόμενα. Βέβαια υπήρξε ένας καθαρισμός των ρεμάτων το τελευταίο διάστημα, το καλοκαίρι και μετά, και αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά εδώ υπάρχει το εξής οξύμορο. Σε χωριό δικό μας του Δήμου μας, κατηγορούμεθα πριν 2 χρόνια ότι ήταν ακαθάριστα τα
τα ρέματά τους και ότι γι' αυτό το λόγο γινόταν μια πλημμύρα στο χωριό αυτό. Όταν καθαρίστηκαν πριν 2 χρόνια, πριν από πέρσι και φέτος, 3 φορές είχαν καθαριστεί σε αυτό το χωριό, φέτος κατηγορηθήκαμε ότι επειδή καθαριστήκανε, ερχόταν το νερό με ορμή και τους δημιουργούσε μεγαλύτερο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν μπορεί να είμαστε εκεί με το ένα και με το άλλο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δούμε με επιστημονικό τρόπο και η περιφέρεια νομίζω ότι έχει αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος και νομίζω ότι προχωράει στη σύνταξη ενός σχεδίου διαχείρισης αυτών των καταστάσεων, ώστε σε όλο το μαρτυριακό πεδίο να υπάρχει δυνατότητα να ξέρουμε εάν ένα ρέμα με το μέγεθος που έχει μπορεί να καλύψει τον όγκο του νερού που ενδεχομένως σε ένα ακραίο φαινόμενο θα μας προκύψει. Αν δεν γίνει αυτό, θα πρέπει να ανοιχτούν και καινούρια χαντάκια. Μεγάλα χαντάκια. Τα οποία έχει πολλά χρόνια η χώρα, η περιοχή μας να δει να διανοίγονται τέτοια πράγματα. Έτσι λοιπόν, μετά από αυτό το σχεδιασμό και τη μελέτη, εκτιμώ ότι θα μπει ένας προγραμματισμός σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια να λυθεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, γιατί έχει αλλάξει ο καιρός. Οδηγούμε θα πρέπει σε ακραία φαινόμενα τα οποία είναι μη προβλέψιμα και μη υπολογίσιμα. Εδώ βέβαια χάνονται περιουσίες. Γιατί να το πούμε, στις πλημμύρες του 16, αν θυμάμαι καλά, 170 ή 370 νοικοκυριά αποζημιώθηκαν για τις ζημιές που είχαν γίνει. Βέβαια τώρα έχουμε συστήσει επιτροπή, έχουμε δηλώσει ότι αυτοί που έπαθαν ζημιά στα νοικοκυριά τους και στην περιουσία τους, θα τους δει μια επιτροπή, θα πάει επιτόπου να τα δει αυτά τα πράγματα και να διεκδικήσουμε ξανά αποζημίωση. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι, και να ξεκαθαρίσουμε ότι αν και οι ίδιοι δεν βοηθήσουν οι συμπολίτες στις περιοχές αυτές με το να καθαρίζουν τα ρέματα, τα χαντάκια τους ή δεν πετάνε απρόσκοπτα, δεξιά και αριστερά, σακούλες, πλαστικά, καφάσια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, νάιλον κτλ. Γιατί όταν καθαρίζεις μια καταβόθρα και είναι πεντακάθαρη και με την πρώτη πλημμύρα ξαφνικά είδαμε, ας πούμε, στο Ζεβολατιού, ότι μέσα είχε φέρει από την ευρύτερη περιοχή πάρα πολλά φερτά υλικά, τα οποία δημιούργησαν ξανά πρόβλημα. Άρα λοιπόν αυτό τι σημαίνει, ότι μυαλό δεν βάζουμε. Συνεχίζουμε δυστυχώς με τον ίδιο τρόπο. Δε αριστερά της πόλης μας είναι η περιοχή, η καταβόθρα του Μπίκου, που όσοι την ξέρουν τη γνωρίζουν, προς την περιοχή του Κάψα. Φανταστείτε, δεν μπορούσε να απορροφήσει τον όγκο του νερού, γύρισε το νερό πίσω και έπεσε στη Μαντινία, προς τη Μιλιά. Και έπεσε, έκοψε το δρόμο της Μιλιάς και γέμισαν διάφορα σπίτια και καλύβια και χωράφια εκεί πέρα με νερό. Πήγε δηλαδή 3-4 χιλιόμετρα μακριά. Όταν το νερό λοιπόν είναι πολύ, δεν μπορεί να απορροφηθεί από τις φυστάμενες καταβόλες. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η μελέτη, όπως το είπα, για να μας δείξει με ποιον τρόπο θα πρέπει σιγά σιγά να οργανωθεί αυτή η κατάσταση και όχι άσκοπα και κατά περίπτωση να τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα, να ξεβουλώσουμε το ένα, να βάλουμε το άλλο, ο άλλος πάει και βάζει κιούγια και περάσματα όπου νομίζει και με τον τρόπο που θέλει αυτός, ρίχνει και πέτρες μέσα, βουλώνει αυτό το πράγμα μετά σε κάποια νεροποντή, μετά δεν περνάει το νερό, αρχίζει, υπερχυλίζει και γίνονται όλες αυτές τις ζημιές. Έτσι. Και εδώ βέβαια το ευτύχημα είναι ότι δεν χαθήκαν οι ζωές. Αυτό είναι το πρώτο που μας απασχολεί. Τώρα τα υπόλοιπα όλα σίγουρα δεν είναι ευχάριστα, αλλά πρέπει όλοι να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή για να μπορέσουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.